Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την επιδειξούλα. Είχαμε πολλά εμπόδια, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε να χειροκροτήσουμε τα παιδάκια μας που είναι σήμερα εδώ. Να δώσουμε το καλύτερο για αυτό. Να ευχαριστήσουμε επίσης τα παιδιά εδώ στην Ακράτικα που ήρθαν να μας στήσουν τα μηχανήματα. Τον κύριο Λάμπρο που από την Παρασκευή ήταν κατέσιμος να κάνει το παν. Και τον κύριο που είναι μαζί τον τεχνικό. Να είναι καλά. Πάνω απ' όλα, να είστε καλά κι εσείς που προωθείτε τα παιδιά σας σε ένα τόσο ωραίο άθλημα που είναι τώρα εδώ πέρα, να το χαρούνε, να τα χαρούμε κι εμείς και να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, δύο κουβεντούλες θα μας διαβάσει εδώ πέρα πρώην αθλήτρια του Taekwondo. Έχει κάνει και πρωταθλητισμό. Φύγει μας γύρω. Λοιπόν, συνδύνα το μικρό. Αγαπητοί γονείς, αθλητές, φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αθλητική εκδήλωση Taekwondo, αυτή τη φορά στην περιοχή της Πιλάρου, στην Αγία Εφημία. Μία εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, αφού διοργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο από το σύλλογό μας που εδρεύει στη Σάμη, με τη συμμετοχή αθλητών από την ευρύτερη περιοχή. Το Taekwondo είναι η πιο δημοφιλής κορεάτικη πολεμική τέχνη και το 2000 έγινε και επίσημα Ολυμπιακό άθλημα. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εξάπλωση και στη ραδαία εξέλιξη του Taekwondo σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι αρχές του Taekwondo, όπως τις περιέγραψε ο ιδρυτής του αθλήματος στρατηγός Choi Hong-hee, είναι οι εξής: ευγένεια, ακεραιότητα, επιμονή, αυτοέλεγχος και ακατάβλητο πνεύμα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιόνιος Taekwondo ιδρύθηκε το 2001 από τον Μάστερ Ανδρέα Παπαδάτο και είναι ένας ενεργός αθλητικός σύλλογος που δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εντός και εκτός συνόρων με αρκετές διακρίσεις. Σκοπός του συλλόγου μας είναι η σωστή σωματική διάπλαση των αθλητών, ιδιαίτερα των μικρών αθλητών, η καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της αυτοκυριαρχίας, της πειθαρχίας, της αυτοσυγκέντρωσης και του σεβασμού, στοιχεία που οι αθλητές τα λαμβάνουν πρώτα απ' όλα μέσα από το σπίτι, αγαπητοί γονείς, και εμείς απλά επικεντρωνόμαστε, όπως προαναφέραμε, στην καλλιέργεια των στοιχείων αυτών. Το Taekwondo είναι μια ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη και στον Αθλητικό Σύλλογο Ιόνιος Taekwondo οι αθλητές μας εκπαιδεύονται τόσο στον αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο παραδοσιακό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τώρα παρακολουθείτε Kibong Jojja, το οποίο είναι εισαγωγή τεχνικών χτυπημάτων και αποκρούσεων με τα χέρια. Yes!
ιερό τμήμα. Τώρα θα παρακολουθήσουμε το πρώτο πούμψε, το οποίο η γενική έννοια αντιπροσωπεύει τον ουρανό και το φως. Η γέννηση του μαχητή και της τέχνης του Ταϊκβοντό. Ήθελα να σας πω επίσης ότι τα πούμψε είναι συνδυασμός προκαθορισμένων αμυντικών και επιθετικών τεχνικών και κινήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις εναντίον ενός ή και περισσότερων φανταστικών αντιπάλων. Είναι μια εικονική μάχη. Το τρίτο πούμψε, το πούμψε της φωτιάς, συμβολίζει τη φωτιά, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο, παρόμοιο με αυτό του νερού, αφού και τα δύο μπορούν να σώσουν και να δημιουργήσουν αλλά και να καταστρέψουν. Το τέταρτο πούμψε αντιπροσωπεύει τον κεραυνό. Ο κεραυνός αποτελεί την ισχυρότερη φυσική δύναμη και συνδέει τον ουρανό με τη γη. Thank you.
μετράει και. Το κόρεο Πούμψε είναι το όνομα, το κόρεο είναι το όνομα μιας παλιάς κορεάτικης δυναστείας, των οποίων οι πολεμιστές και από την Κορυαίο νίκησαν τους επιτεθόμενους από τη Μογγολία. Προβλέπεται ότι το πνεύμα τους αντικατοπτρίζεται στις κινήσεις του Πούμψε κόρεο. Κάθε κίνηση του Πούμψε αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάστηκαν για τον έλεγχο των Μογγόλων. Χαμπόν Κυρούκι είναι επίδειξη προκαθορισμένων αμυντικών και επιθετικών τεχνικών μεταξύ δύο αντιπάλων. Thank you.
Είναι αμυντικές και επιθετικές τέχνες σε ρεαλιστική μορφή. Είναι αυτοάμυνες δηλαδή. Ξεκινάμε με το τμήμα νηπίων. Θέλω εδώ να προσθέσω κάτι δικό μου. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι τα ξύλα στις επιδείξεις είναι ραγισμένα κτλ. Όχι, δεν είναι ραγισμένα. Ναι, σπάνε εύκολα σε συγκεκριμένη τεχνική. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να χτυπήσουν το ξύλο σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένη φορά για να σπάσει. Thank you.
Το είχε πολύ ψηλά, δεν μπορούσε να περάσει. Και με μαχαίρι, έτσι.